go then to questions. Απευθεία ερωτήσεων, κύριο Δόρ, παρακαλώ. Πίστευα πάρα πολύ το παιχνίδι. Γιατί έχω πει από την αρχή ότι πιστεύω στην ομάδα μας και πιστεύω πάρα πολύ στους παίχτες μας. Έχουμε παίχτες που δουλεύουν σκληρά στην προπόνηση και είναι και πειθαρχημένοι και έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και παρότι είμαστε αρχή της σεζόν με δυσκολίες, με ικανοποιεί πάρα πολύ η καθημερινότητα και η δουλειά που κάνουμε. Είχαμε, γιατί μόλις είδα και όλα τα στιγμιότυπα, είχαμε ένα πολύ καλό μάτς μέχρι το 60, όπου έγινε το 2-0. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη άδικο στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν πιστεύω στην αδικία στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο απλό άθλημα, να βάλεις την μπάλα στα δίχτυα. Είχαμε πιο σημαντικές ευκαιρίες από την τότε μέχρι το 60 και περισσότερες. Είτε κάποιες για λόγους ατυχίας όπως το δοκάρι στην κόντρα που έγινε στην κεφαλιά του Καρλάου ή κάποιες άλλες που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερη τη λυκή πάσα ώστε να τελειώσουν την φάση. Μας στέρισαν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε το μάτς και να ισοφαρίσουμε. Όταν πλέον το παιχνίδι είναι 2-0, νομίζω ότι βγήκε ο διακόπτης από την πρίζα, υπήρχε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Πέρασε ένα σημαντικό διάστημα μέχρι να βρούμε την ισορροπία μας στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα ψυχολογίας. Και όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κινδυνεύεις. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αφήνω το αποτέλεσμα έξω, σε μια μεγάλη διοργάνωση, ότι κρατάω αρκετά θετικά από το σημερινό παιχνίδι σε ό,τι αφορά κάποιους παίχτες. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες μας είναι λίγες. Θα ταλαιπωρηθούμε σωματικά, θα ταλαιπωρηθούμε ψυχικά, αλλά σε βάθος χρόνου, παρότι μπορεί να επηρεάζεται λίγο η απόδοσή μας, σε βάθος χρόνου θα γίνουμε καλύτεροι σαν ομάδα και καλύτεροι αθλητές από αυτήν την εμπειρία. Σε μια ομάδα δεν στηρίζομαι ποτέ, είναι η λογική μου αυτή, σε 11 παίχτες. Και είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν είτε τιμωρίες είτε τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο και έχω μάθει σαν προπονητής να ζω με αυτό. Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Φυσικά ένας προπονητής θέλει να έχει όλα τα καλά του έπλα έτοιμα και ειδικά σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που μπορεί και να παίρνει από εισάξιους παίχτες πνοή σε ένα παιχνίδι ή ακόμα και σε ένα rotation που κάνει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, ώστε να μην κουράζονται κάποιοι άλλοι. Αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά, σαν Λαϊκούρο, που δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Ζαχή, που θέλει ένα χρόνο προσαρμογή. Εφραίμ τραυματία. Επεσίλιο, αυτή τη στιγμή τραυματία. Ο Μιλάνοφ τραυματία. Όλα αυτά επηρεάζουν. Αν του είχαμε καλά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα ήταν καλύτερη η διαχείρισή μα γενικώ. Πόσο σα προβληματίζει η αστροχία που στάμε. Νομίζω ότι το κάθε παιχνίδι σου δίνει πάντα διαφορετικά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι, για παράδειγμα, ο Ιγκόρ είναι ένας πάρα πολύ καλός ικανός παίχτης που μπορεί να σκοράρει εύκολα. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή του σήμερα. Φυσικά από τους μεσοεπιθετικούς και τους strikers, η ουσία είναι να έχουν actions με αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι να μπει η μπάλα στα δίχτυα. Πιστεύω ότι θα το βρούμε και από τους επιθετικούς μας και από τους μεσοεπιθετικούς μας. Απλώς να διευκρινίσω λίγο κάτι. Πολλές φορές όταν μιλάμε για τον goal, όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στο center forward.
Εγώ θεωρώ ότι εμείς πρέπει να μελετηθούμε περισσότερο στη ζώνη πίσω από τον φόρο. Δηλαδή θέλουμε να συμμετέχει περισσότερο στις θετικές ενέργειες του Εμεσίλου. Ο Ζαχή, ο Σάλαϊ, ο Τόμι, ο Εθρέα. Να πάρουμε γκολ από την πίσω ζώνη που αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα τόσο εύκολο. Αυτά τα ονόματα που παίζουν. Κάποιες στιγμές λέω πώς να το δω. Να το δω ως απόλαυση ή να το δω ως ταλαιπωρία. Νομίζω ότι θα πω άλλη μια φορά ότι στο τέλος της ημέρας ή της νύχτας χαίρεσαι που συμμετάσχεις σε αυτά. Κάποια στιγμή θέλεις και αρκετή τύχη. Δεν την έχουμε. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Την Dortmund, αν με ρωτήσετε ποια θεωρώ καλύτερη ομάδα την Τόρντ, τότε να μην σας έλεγα ότι θεωρώ την Τόρντ καλύτερη ομάδα.